Νέα έκδοση του X-Finder για το 2022 με πολλές βελτιώσεις, επιλογές αποστάσεων, μεγαλύτερη ακρίβεια στην απόρριψη εδάφους και περισσότερα προγράμματα συχνοτήτων. Η νέα αναβάθμιση λογισμικού παρέχεται δωρεάν για όλους τους πελάτες μας. Το νέο Gold X-Finder, ένας ψηφιακός ανιχνευτής χρυσού αποστάσεων που αποτελείται από κυρίως μονάδα, κεραία και χειρολαβή. Συναρμολογείται σε μερικά δευτερόλεπτα και αποθηκεύεται σε ειδικά διαμορφωμένο βαλιτσάκι. Ο ανιχνευτής ενεργοποιείται αυτόματα όταν τοποθετηθεί η χειρολαβή. Για αποφυγή των ψεύτικων σημάτων από μεταλλεύματα, το Gold X-Finder παρέχει αυτόματη λειτουργία απόρριψης εδάφους Ground Balance. Η έκδοση 1.06 προσφέρει καλύτερη εξισορρόπηση εδάφους για αξιόπιστη απόρριψη εδαφικών σημάτων. Η ρύθμιση διαρκεί διπλάσιο χρόνο για να φιλτράρει ακόμα πιο ισχυρά μεταλλεύματα. Σαρώστε, επαναλαμβανόμενα με το Gold X-Finder, το έδαφος της περιοχής που θα ερευνηθεί ή χρησιμοποιήστε δείγματα μεταλλεύματος έως ότου η διαδικασία αναγνώρισης τους ολοκληρωθεί και απορριφθούν. Επιλέγουμε 10 επίπεδα αποστάσεων ανίχνευσης. Τα χαμηλά επίπεδα απορρίπτουν στόχους μικρού μεγέθους και ερευνούν σε κοντινές αποστάσεις. Τα υψηλά επίπεδα αυξάνουν την ισχύ και ευαισθησία για τα αδύνατα σήματα. Επιλογή 10 προκαθορισμένων προγραμμάτων συχνοτήτων ανιχνεύουν χρυσό, ασίμι, σίδερο, μολύβι, αλουμίνιο, μπρούτζο, χαλκό, διαμάντια, νερό, κενά και σπηλιές. Πλέον παρέχονται 3 προγράμματα ελεύθερης συχνότητας για έρευνα άλλων στοιχείων ή πειραματισμό με κράματα μετάλλων. Αυτά τα ελεύθερα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στους χειριστές να σαρώνουν με οποιαδήποτε συχνότητα από 0 έως 20.000 Hz. Η επιλεγμένη συχνότητα στην οθόνη δεν είναι κλειδωμένη. Μπορεί να μεταβάλλεται για ακρίβεια εντοπισμού σε κάθε πρόγραμμα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε κάποιο κράμα χρυσού σαν δείγμα στόχου και ανατρέξτε τις συχνότητες στο πρόγραμμα του χρυσού μέχρι το Gold X-Finder να ανταποκρίνεται μόνο σε αυτό. Οι επιλογές συχνοτήτων του χειριστή αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη. Για την έρευνα, κρατήστε το X-Finder με την κεραία σε ελαφρά κλίση προς το έδαφος. Σαρώστε τον ορίζοντα και εξασκηθείτε με δείγματα στόχων ώστε να επιτύχετε τη σωστή ισορροπία και το μηχάνημα να κλειδώσει προς την κατεύθυνση του στόχου. Σε αντίθεση με τις κατασκευές των ανταγωνιστών, αυτός ο ανιχνευτής έχει μεγάλη ευαισθησία. Καθώς το κινούμενο μέρος που έρχεται προς το στόχο είναι μόνο η κεραία και όχι η δυσκίνητη λόγω βάρους κυρίως μονάδα.
Για οριοθέτηση του στόχου, ερευνήστε από μεγάλη απόσταση με τη μέθοδο τριγωνισμού. Πάρετε δύο μετρήσεις στα 15 μέτρα αναμεταξύ τους και μαρκάρετε το σημείο τομής τους. Για την επικέντρωση, μετακινηθείτε κοντινότερα και χρησιμοποιήστε τη μέθοδο τετραγωνισμού. Βαδίστε ένα μεγάλο τετράγωνο γύρω από το στόχο, κάνοντας μέτρηση και σημαδεύοντας την κατεύθυνση σε κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές. Μειώστε το τετράγωνο και συνεχίστε τις τετραγωνικές μετρήσεις μέχρι να επικεντρωθεί ο στόχος. Bye.